Το μεγάλωσε η μάνα του ορφανό. Ήταν ένα αξιολάτρευτο παιδί, υποστήριζε την οικογένειά του. Αλλά η κακή τύχη το... Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι του χωριού Μυριοκέφαλα Ρεθύμνου. Δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν πως το πασχαλινό γλέντι θα κατέληγε σε τραγωδία. Πως ξαφνικά η χαρά και τα τραγούδια θα έδιναν τη θέση τους στη θλίψη και στον πόνο. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής της τοπικής ομάδας Γιώργος Γιπαράκης, χθες το απόγευμα μπροστά στα μάτια της μητέρας του, έπεσε νεκρός όταν ένας 40χρονος φίλος του έβγαλε ένα πιστόλι και άρχισε να ρίχνει μπαλωθιές στην αυλή ενός σπιτιού. Και αυτός που είχαν έναν ένοχο, είχε αγκαλιά, είχε να παθάνει και αυτός παρά να γίνει αυτό το πράγμα. Το λέω επίτευξη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο το πιστόλι να έπαθε εμπλοκή και ο 40χρονος στην προσπάθειά του να το ξεμπλοκάρει, να εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να σωριαστεί νεκρός ο 25χρονος, ενώ ένας 23χρονος φίλος του τραυματίστηκε στο δεξί του μάτι και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης. Ο 40χρονος δράστης συνελήφθη χθες το βράδυ στο Ρέθυμνο, ενώ οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου κατέσχεσαν το πιστόλι, 50 σφαίρες, καθώς και 15 κάλικες διαφόρων διαμετρημάτων από το σημείο που έπεσαν οι μπαλωθιές. Τα παιδιά ήταν φίλοι, δεν είχαν να λύσουν διαφορές. Ναι, αλλά ό,τι φέρνουν μια ώρα δεν φέρνουν... Η τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε το μεσημέρι. Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Γιπαράκη στο κημητήριο στην Ασή γωνιά Χανίων. Μόλις έγινε γνωστό το τραγικό νέο, το διαδίκτυο γέμισε με συγκινητικά μηνύματα αλλά και μαντινάδες από φίλους και συμπαίκτες του 25χρονου στην τοπική ομάδα ποδοσφαίρου. Με το δικό τους τρόπο είπαν καλό ταξίδι στον αγαπημένο τους φίλο Γιώργο. Πεςθε μου ότι είναι κακό αστείο. Πες μας ότι δεν είναι αλήθεια. Γιατί μας τιμωρείς έτσι. Στείλε μας πίσω το Γιώργο μας. Την ίδια ώρα, σε κρίσιμη κατάσταση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Κρήτης η 50χρονη Αμερικανίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε μαζί με άλλους 6 ανθρώπους το βράδυ της Ανάστασης στην Ία της Σαντορίνης από έκρηξη αυτοσχέδιου βαρελότου. Έχει έναν βαθμό βελτίωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει επίσης ότι δεν εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στη σελίδα της κόρης της 50χρονης Αμερικανίδας στο Facebook, φίλοι και γνωστοί στέλνουν τις ευχές τους για γρήγορη ανάρρωση, ενώ η ίδια η κόρη της περιέγραψε το τραγικό συμβάν. Αδιανόητο να διαβάζεις για τρεις Αμερικανούς τουρίστες ηλικίας 54, 53 και 51 και να αφορά τους γονείς σου. Το τρίτο αιματηρό περιστατικό που σημάδεψε το φετινό Πάσχα εκτυλίχθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Αγγελόκαστρο Αγρινίου, όταν μια αυτοσχέδια κροτίδα εξεράγει στα χέρια ενός 25χρονου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος αλλά και ο 12χρονος αδελφός του. Ο 25χρονος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ εκτός κινδύνου, ενώ ο ανήλικος αδελφός του, αφού του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.